Χάριο τα τσάτ. Να είμαστε. Άριο. Που είναι η Ουτχίτα Λολάσανα. Θα σας τη δείξω. Εδώ τα πόδια είναι ανοιχτά, περίπου στο άνοιγμα των ώμων. Τα γόνατα είναι ελαφρά λυγισμένα. Η πρώτη θέση είναι να σηκώσουμε τα χέρια πάνω ψηλά με τους καρπούς μας λυγισμένους. Η πρώτη θέση είναι εδώ, να τεντώσουμε πάνω τα χέρια, οι καρποί όμως είναι λυγισμένοι. Μην το κάνετε ακόμη. Με την εκπνοή φέρνω τον κορμό μου παράλληλα προς το έδαφος και μετά συνεχίζω, το κάνω σε αργή κίνηση να το δείξω, τα χέρια μπαίνουν ανάμεσα από τα πόδια και το κεφάλι ακολουθεί. Εδώ έχω φτάσει στο τελικό σημείο όπου συγχρονισμένα εκπνέω τον ήχο χα. Δηλαδή, θα σας το δείχνω πώς θα γίνει με τον ήχο. Χα! 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 Και εισπνέω. Σηκώνουμε πάνω. Εκπνέω. Επιστρέφω. Και έχω ολοκληρώσει τον ένα γύρο. Είναι σημαντικό τώρα σε αυτή την πρακτική, θα το δείξω και από εδώ. Καθώς θα έρθουμε στην θέση για να ξεκινήσουμε την άσανα, όπως βλέπετε ο κορμός να είναι παράλληλα προς το έδαφος και το κεφάλι, επίσης ο αφιένας να μην γίνει σε υπερέκταση. Και από εδώ στέλνω τα χέρια ανάμεσα στα πόδια και εκπνέω τον ήχο χα. Αφού ολοκληρώσω, έρχομαι πάλι, σηκώνω τα χέρια και εκπνέω και ολοκληρώνω. Αν το κάνετε για πρώτη φορά, για να μην ζαλιστείτε, δοκιμάστε. 4, 3, 4, 5 εκπνοές με τον ήχο χ. Αν είστε πιο εξοικειωμένοι, μπορείτε να κάνετε μέχρι 10 ή παραπάνω, αν είστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι με αυτό. Δοκιμάστε. Όπως είπαμε πριν, εισπνέω, εκπνέω, έρχομαι στη θέση μου χα! Και συνεχίζω με τα χα, 5 έως 10 ή 3, αν νιώθετε ότι θα ζαλιστείτε. Είναι σημαντικό η επαναφορά να γίνεται πάντα με τα χέρια εδώ στην θέση παράλληλα, να μην σηκώνετε παραπάνω τον κορμό για να μην έχετε επιβάρυνση στη μέση σας. Όταν έρχεστε επαναφέρετε το σώμα σας στην όρθια θέση, αφήνετε λίγο χρόνο, μερικές αναπνοές να επανέλθει η κανονική σας αναπνοή και μόλις νιώσετε έτοιμο το σώμα, συνεχίζετε να κάνετε να πληρώσετε μέχρι 5 γύρους. Βεβαιωθείτε ότι κάθε φορά η αναπνοή σας είναι πάλι έτοιμη. Μην βιάζεστε. Δώστε χρόνο στο σώμα σας και απελευθερώστε τον αέρα έξω από τους πνεύμονες. Αν νιώσετε ότι οι 5 γύροι είναι πάρα πολύ, μπορείτε να τους κάνετε πιο λίγους, να τους κάνετε 3. Ακούστε το σώμα σας και ακολουθήστε το σώμα σας, χωρίς να βάζετε παραπάνω πίεση. Μόλις ολοκληρώσετε και αυτή την πρακτική, ελάτε στην όρθια θέση. Αφού ολοκληρώσετε, ελάτε στην όρθια θέση. Χαλαρώστε τα χέρια στο πλάινο μέρος του κορμού. Παρατηρήστε, κλείστε τα μάτια, αφήστε την αναπνοή να επανέλθει. Παρατηρήστε.
Τι αίσθημα έχει αφήσει αυτή η πρακτική στο σώμα και ενδεχομένως και στο νου, αν ο νους αισθάνεται διαφορετικά. Αν νιώθετε πιο ήρεμοι, πιο ανακουφισμένοι, ανακουφισμένες. Η Ουτχίτα Λολάσανα είναι μια πρακτική που βοηθάει στο να, εκτός ότι αποβάλλουμε ένταση και χαλαρώνουμε πιο πολύ ακόμη το σώμα μας, βοηθάμε το κάτω μέρος των πνευμόνων, εκεί που συνήθως μαζεύεται ο αέρας και μένει για πολύ καιρό, βοηθάμε αυτόν τον αέρα από τις κυψελίδες μέσα εκεί να τον ανανεώσουμε. Οπότε είναι μια πολύ καλή, σημαντική πρακτική. Ανανεώνει και φρεσκάρει τον αέρα που βρίσκεται μέσα στους πνεύμονες. Μόλις έρθετε στην απλή στάση σταυροπόδι, θα ολοκληρώσουμε με την Νάντι Σόντανα Πραναγιάμα το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι ως εξής. Τα δύο δάχτυλα εδώ, βλέπουμε, δείχτης και μέσο δάχτυλο, έρχονται στο κέντρο των φρυδιών, ο αντίχειρας κλείνει το δεξί ρουθούνι. Το λέω μια φορά, το περιγράφω και μετά το κάνετε. Εισπνέω από το αριστερό ρουθούνι, εκπνέω μία, εισπνέω δύο, εκπνέω δύο, πέντε γύρους στο αριστερό ρουθούνι. Κλείνω το αριστερό ρουθούνι, μόλις ολοκληρώσω, και εισπνέω στη συνέχεια από το δεξί ρουθούνι, εκπνέω 1 μέχρι το 5. Άλλες 5 αναπνοές από το δεξί ρουθούνι. Μόλις ολοκληρώσω και με το δεξί ρουθούνι χαλαρώνω την παλάμη μου πάνω στα γόνατα και εισπνέω και εκπνέω και με τα δύο ρουθούνια ταυτόχρονα άλλες 5 αναπνοές. Εκεί ολοκληρώνω και τον πρώτο γύρο. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Όσοι είστε εξοικειωμένοι βέβαια με την Νάντι Σόντανα σε πιο προχωρημένα στάδια, μπορείτε να κάνετε το στάδιο που εσείς γνωρίζετε και έχετε προχωρήσει. Και μέσα βέβαια από την ομάδα θα μάθουμε, αφού δημιουργηθεί και ομάδα, θα μάθουμε και τις ανάγκες του καθένα σας και ανάλογα θα το προσαρμόσουμε. Οπότε ξεκινήστε με το πρώτο στάδιο. Θυμίζω ότι κλείνουμε το δεξί ρουθούνι και ξεκινάμε από το αριστερό 5 εισπνοές εκπνοές. Στη συνέχεια κλείνω το αριστερό ρουθούνι, άλλες 5 εισπνοές εκπνοές με το δεξί. Αφήνω την παλάμη μου και συνεχίζω άλλες 5 εισπνοές εκπνοές και με τα δύο ρουθούνια. Ξεκινήστε μέχρι να ολοκληρώσετε 3 γύρους. Μετρήστε το κάθε εισπνοή σας, την κάθε εκπνοή. 5 στο αριστερό, 5 στο δεξί και 5 και στα δύο ρουθούνια ταυτόχρονα. Ακολουθήστε την αναπνοή σας. Αφήστε την να είναι φυσιολογική, βαθιά, χωρίς υπερβολή. Συνεχίστε για λίγο ακόμη την Νάντι Σόντανα Πραναγιάμα, το στάδιο 1.
Ακολουθήστε κάθε αναπνοή σας. Θυμηθείτε το μέτρημα κάθε αναπνοής. Αν έχετε ολοκληρώσει, παραμείνετε με τα μάτια απαλά κλειστά. Και συνειδητοποιήστε τη ροή και στα δύο ρουθούνια, στο δεξί και αριστερό ρουθούνι. Παρατηρήστε αν έχει γίνει κάποια αλλαγή εκεί. Νάντις, όπως είπαμε, είναι τα κανάλια ενέργειας, σόντανα είναι ο εξαγνισμός, ο καθαρισμός λοιπόν των ενεργειακών καναλιών, το ίντα, το πίγκαλα, το παρασυμπαθητικό και συμπαθητικό σύστημα, το δεξί και αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Συνδέονται όλα αυτά με την αναπνοή μας, με τα ρουθούνια. Μέσα από αυτή την πρακτική εξισορροπούμε την νοητική και ζωτική ενέργεια. Θα ολοκληρώσουμε με μια μικρή ηχητική χαλάρωση με μάντρα.
Μακάριο τα τσάτ. Θα είμαστε. Άριο. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μας συνάντηση σε αυτό το εργαστήρι. Άριο. Μπορείτε να ανοίξετε τα μικρόφωνα. Αν θέλετε να ρωτήσετε, να μας πείτε τις εντυπώσεις σας. Ή οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε. Χάριο. 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 Να πω κάτι, Στέλιο. Επιστημονικά μιλώντας, αν μπορούσαμε να συνδεθούμε τώρα με ένα ηλεκτροεγκεφαλογράφο, ναι, θα βλέπαμε, και τέτοιες μελέτες έχουν γίνει πάρα πολλές, βέβαια, θα βλέπαμε μια τελείως διαφορετική εγκεφαλική δραστηριότητα. Τα κύματα α, θ, θα ήταν σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Αγιουρβεδικά δε μιλώντας, έτσι, η βάτα μας, η πίτα μας, η κάφα μας είναι τρεις ευτυχισμένες. Και όταν, όπως λέμε στην Αγιουρβέδα, έχουμε αυτές τις δόσες μας ευτυχισμένες, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ωραία το λες. Happy, happy. Happy. Αυτό θέλουμε. Και αλλά αυτό είναι που λέμε, ότι τελικά η χαρά είναι, ναι, εσωτερική διαδικασία. Δεν είναι κάτι. Ακριβώς. Που είναι το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής πειθαρχίας και πρακτικής, βέβαια, εφαρμογής. Και ισορροπίας και αρμονίας των δικών μας ενεργειών. Ναι. Και βέβαια όταν το μοιραζόμαστε, ακόμη ενδυναμώνεται αυτή η χαρά. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε και τις δικές σας εμπειρίες. Σταδιακά όσο το προχωρούν τα εργαστήρια και θα εξοικειώνεστε περισσότερο, θα θέλαμε αυτό το μοίρασμα και των εμπειριών. Τον δικό σας. Ναι. Ευχαριστούμε. Να'μαστε. Να'μαστε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Έτσι. Όποια σχόλια θέλετε να κάνετε, και όταν και αύριο και μεθαύριο, έτσι θέλετε να μοιραστείτε οτιδήποτε, τα κανάλια μας, το The Home of Ayurveda στο YouTube, τα τηλέφωνά μας, έτσι, στη διάθεσή σας. Και θα ανακοινώσουμε, θα σας στείλουμε σχετικό email για το πότε θα γίνει και το επόμενο εργαστήρι Πραναγιάμα. Εγώ να θυμίσω ότι κάθε εβδομάδα έχουμε το εργαστήρι της παραδοσιακής γιόγκα, όπου επειδή ακριβώς είναι παραδοσιακή γιόγκα και όχι ακροβατικά και οι ασάνες είναι απλώς η προετοιμασία για την πραγματική γιόγκα, οι Πραναγιάμα έχουν μια πολύ σημαντική θέση και στο κλασικό μάθημα της γιόγκα και οι τεχνικές χαλάρωσης και οι τεχνικές λογισμού. Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί και θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να'μαστε. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.